παιδιά. Ούτε θα θυμόμαστε τις μέρες που πίναμε κακάο και καπνίζαμε καρέλια χρυσά στα κρυφά. Ναι, πάνε αυτές οι μέρες. Δεν είναι μόνο ότι θέλω να μοιραστώ την κουλτούρα. Είναι φανερό ότι δεν θα αλλάξει. Είναι φανερό ότι δεν χρειάζεται να μοιραστείς καμία κουλτούρα. Είναι ότι πολύ ανοιχτά γράφω τη ζωή μας σε μαύρα χαρτιά, σε άσπρα χαρτιά, σε κολόχαρτα. Γράφω για τα παραλληλματικά μας αντίο, τα κινητά που σπάσαμε στο πεζοδρόμιο, κάτι Sony Ericsson, σιρταράκια. Ακριβώς για αυτά τα αντίο. Τα λάθος μηνύματα που μόνο λάθος δεν ήταν. Ο παραλήπτης ήταν πολύ σωστός, αλλά και πολύ ακατάλληλος ταυτόχρονα. Γράφω για τις διαλυμένες οικογένειες που ακόμα στηρίζουν. Για τις μανάδες που μοιάζονται, που θέλαν το κάτι παραπάνω σε μια εποχή που δεν γινόταν. Αλήθεια σας λέω, ήταν δύσκολο. Είναι η κουλτούρα, δεν ξέρω αν θα γίνει αίρεση. Αλλά γράφω για τα πεζοδρόμια και τις λάμπες τις κίτρινες. Για το μείγμα μπύρα με ταξά. Για το κατουρά όπου βρω και πάντα δίνω τσιγάρο σε τράκα. Ή του το στρίβω εγώ αν χρειαστεί. Γράφω για μας που είμαστε εδώ και είμαστε πολλοί. Και λίγοι να είμαστε, είμαστε ζωντανοί σε εποχές προπολού νεκρές. Γράφω για τα ηλιοβασιλέματα στο δάσος με χέρια κατακόκκινα από τα τσιμπήματα επειδή δεν είχαμε φενιστήλ. Την ξεχάσαμε μαζί με κάτι λέξεις ανίποτες. Μαζί με κλειδιά, δίπλα στο κουτί με τη μαζέτα. Πλάκα κάνω, δεν έπαιζε κάτι τέτοιο. Αλλά αραιάκια που τρώγαμε τσοκόντα στα κρυφά και δεν πετάγαμε το περιτύλιγμα. Γράφω για όλους εμάς που μεγαλώσαμε με Κέρουακ, Μπάρους και εγώ. Με Μπουκόφσκι, Πλάτωνος και διάφανα κρίνα. Για εμάς που είχαμε αϊπνίες. Για εμάς που τρώγαμε μαλακίες και ακούγαμε μαλακίες. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Να είστε σίγουροι. Απλά για να πάνε, πρέπει εμείς να τα πάμε. Έτσι δεν είναι?